Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η Ελλάδα δεν θα αποτελέσει ποτέ success story χωρίς να πετύχει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και όσο η ανάπτυξη είναι ανεμική, η ελληνική οικονομία δεν θα εξέλθει ποτέ από την διακεκαυμένη ζώνη. Αυτές είναι οι βασικές θέσεις με τις οποίες οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προσεγγίζουν πλέον το θέμα της περικοπής των συντάξεων, επιχειρηματολογώντας πως εάν υπάρχει τρόπος να μην ισχύσει η περικοπή, χωρίς να τεθεί βέβαια σε κίνδυνο μεσοπρόθεσμο στόχος για πρωτογενές πλεώνασμα 3,5% του ΑΕΠ, τότε το μαχαίρι στην προσωπική διαφορά πρέπει να αποφευχθεί. Φορολογικές ελαφρύνσεις σε πολλά επίπεδα, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και διατήρηση της Εθνικής Σύνταξης ήταν ανάμεσα στις δεσμεύσεις που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δεσμεύθηκε για μείωση φορών στην κύρια σύνταξη στο 15%, κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, άμεση μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, ρύθμιση κόκκινων δανείων και άρση των capital controls μέσα στο πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησής του. Τη δυνατότητα να πληρώσουν λιγότερο ένφια έχουν οι φορολογούμενοι που διαπίστωσαν πως η εκαθάριση του φόρου έγινε στην βάση λανθασμένων στοιχείων, με αποτέλεσμα να καλούνται να πληρώσουν αυξημένο φόρο ακινήτων. Συγκεκριμένα, όσοι δήλωσαν λάθος στοιχεία στο Ε9 που υπέβαλαν στην εφορία, μπορούν πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου και πριν από την καταβολή της πρώτης δόσης του ένφια να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτημό να κυμαίνει σε 678,93 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,40%. Σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.